Νομίζω ότι αυτά τα λόγια που οφείλουμε να λέμε τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, τέτοιες στιγμές, τέτοιες γιορτές, είναι λόγια πρώτα ύμνου στην πατρίδα μας. Μια πατρίδα που η τύχη και ο Θεός και η ιστορία την τοποθέτησε σε τούτα τα ξεροβράχια, όλο βουνά και όλο ξερικά νησιά είμαστε. Αλλά από τούτον εδώ τον τόπο όμως, χιλιάδες χρόνια τώρα, βγαίνει και πηγάζει το φως, η αλήθεια, ο πολιτισμός, οι τέχνες, τα γράμματα, η ιστορία. Και είναι τόσο σπουδαίο τούτο όλο το έργο που οι πρόγονοι και οι προπρόγονοι και οι προπρόγονοι των προγόνων μας παρήγαγον, που να φτάνει και να αρκεί για να φωτίσει και να οδηγήσει τον κόσμο όλο. Ό,τι έγινε στην ιστορία όμορφο και σπουδαίο και με γεμάτο πολιτισμό, σοφία και φιλοσοφία, είναι βγαλμένο από τούτον εδώ τον τόπο. Τούτον εδώ τον τόπο που πότε μαζεύονταν σε λίγο τόπο και πότε απλώνονταν σε όλη τη γνωστή οικουμένη. Δεν ξέρω τώρα σε πόσο τόπο είναι μαζεμένο. Είναι σίγουρο όμως ότι στις μέρες μας δεν έχουμε καρδιές και ψυχές που να λατρεύουν την πατρίδα, που να αγαπάνε πάνω από τον, να αγαπάμε πάνω από τους εαυτούς μας την πατρίδα, τα ιδανικά της, τα ιερά και τα όσια της, τα ήθη και τα έθιμά της. Και είναι τούτο δω το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, διότι αν χαθεί η πατρίδα, τα ιερά, τα όσια, τα ήθη, τα έθιμα, ο πολιτισμός, το φως αυτινής της πατρίδος, η πίστη και η ψυχή αυτής της πατρίδος, τότε θα χαθούν όλα και θα είμαστε υπόλογοι πολύ στις επόμενες γενιές. Για να ρωτήσω, πόσοι από μας δίδαξαν τα ιερά και τα όσια της φυλής μας? Κανένας. Λίγοι, ελάχιστοι, όλοι. Η πατρίδα όμως ξέρει πόσοι την αγαπάνε. Και αν δεν την αγαπάμε και αν δεν είμαστε μπροστά να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ποια είναι η ιστορία μας, ποιος είναι ο τόπος μας, ποια είναι τα ιερά και τα οσιά μας, ποια είναι η ιστορία μας, ποια είναι η παράδοσή μας, ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας από τα τότε τα παλιά, από τον Όμηρο και την Οδύσσεια μέχρι τη συνέχεια και μέχρι τα σήμερα. Σκεφτόμουν όμως σε όλη τη Θεία Λειτουργία ότι υπάρχουν και αυτοί που κρατάνε και φυλάνε θερμοπύλες. Γνώρισα τέτοιους κυρίως έξω από τα σημερινά γεωγραφικά όρια των συνόρων μας. Είδα προχθές μια εκπομπή για τη Χιμάρα στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι εκεί που έγιναν οι πόλεμοι που γιορτάζουμε σήμερα. Και πόσο ενθουσιασμό ένιωσαν οι φαντάροι μας όταν μπαίναν μία-μία στις πόλεις της Βορείου Ηπείρου, στην Κοριτσά, στη Χιμάρα,
στο Αργυρόκαστρο, στον Τεπελένη, στην Πρεμετή, στους Αγίους Σαράντα. Πόση περηφάνεια ένιωθε εκείνος ο λαός και έγραφε ένας από αυτούς τους σπουδαίους που για μελετήστε λίγο την ιστορία να δείτε ποιοι πήγαν και πολέμησαν μαζί με τον απλό λαό τότε. Ήταν και ο Σεφέρης, ήταν και ο Ελίτης, ήταν και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες. Εκεί στα βουνά με το όπλο στο χέρι πολεμούσαν για τα ιερά και όσια της φυλής. Και έγραφε θαρώ πως ο Σεφέρης το έγραψε. Έχω, λέει, μια απορία. Πού φυλάγονταν τόσες ελληνικές σημαίες που βγήκαν στους δρόμους όταν μπήκαμε, λέει, στην Κοριτσά, στο Αργυρόκαστρο, στο Τεπελένη, στη Χιμάρα, στην Κλεισούρα. Πού φυλάγονταν, λέει, τόσες ελληνικές σημαίες. Και απαντάει ο ίδιος στις καρδιές, στις ψυχές, στα μπαούλα των ανθρώπων που είχαν ακόμα πίστη, Ελλάδα και πατρίδα. Και είδα προχθές ένα ντοκιμαντέρ μιας υπέροχης περιοδίας σε εκείνα τα μέρη και έλεγε μια γιαγιά. Κράτησε, λέει, τα μνήματα 40 νομίζω, 60 δεν θυμάμαι, στρατιωτών παλικαριών μας που πολέμησαν εκεί και έχισαν το αίμα τους και ετάφησαν εκεί και αυτή η γιαγιά από τα τότε μέχρι τα σήμερα άναφα, λέει, το καντήλι σε αυτά τα μνήματα. Γιατί τούτα τα παλικάρια, λέει, είναι παλικάρια δικά μας, παιδιά. Και ας μην έχω, λέει, εδώ σε αυτά παιδί δικό μου. Είναι όλα δικά μας παιδιά, γιατί πολέμησαν για τον τόπο μας. Και που έβρισκες τόσο λάδι, γιαγιά, ζητιάνευα λάδι, λίγο-λίγο να το μαζεύω για να ανάβω τα κατήλια. Και θυμήθηκα μια ιστορία που σας την ξαναείπα, της γιαγιάς, της κόρης του δεσπότη του Παντελεήμονα Αργυροκάστρου, που αν διαβάσετε την ιστορία αυτού νου του δεσπότη θα κλάψετε πολύ. Όταν πάλευε για τον ελληνισμό του τόπου εκείνου, της Βορείου Υπήρου. Και όταν τον έδιωξαν, λέει, οι Τούρκοι ή οι Αλβανοί, για να μην κάνει προπαγάνδα για τον ελληνισμό, έκλαιγε, λέει, μέρα νύχτα ώσπου να φύγει και έλεγε, Παναγιά μου, να μην φύγει η πατρίδα μου, η Ελλάδα μου, τα ιερά μου, τα οσιά μου, η πίστη μου από αυτόν τον τόπο. Και άφησε εντολή στην κόρη του, γιατί ήταν δεσπότης εξ εγγάμων, γιατί είχε πεθάνει η παπαδιά, και άφησε εντολή το καντήλι του ναού το ακίμητο να μην σβήσει ποτέ. Και όταν εκεί απλώθηκε ο κομμουνισμός και η αθεία μαζί, τότε έφτιαξε μια κρύπτη, γιατί το σπίτι της ακουμπούσε στο ιερό του ναού, έφτιαξε μια κρύπτη από την πλευρά του σπιτιού και άναβε το καντήλι μέρα νύχτα. Και όταν τη βρήκα και της φίλησα τα χέρια και τη ρώτησα πού έβρισκες λάδι στα δύσκολα χρόνια που το λάδι μοιράζονταν στον τόπο σου με το δελτίο, ίσα ίσα έφτανε το λάδι που έπαιρνα για μένα. Αυτό το άναβα στο καντήλι. Και εγώ δεν γεύτηκα λάδι, δεν γεύτηκα λάδι, δεν γεύτηκα λάδι 44 ολόκληρα χρόνια ήταν άλαδι η τροφή μου. Και όταν της είπαμε να σου στέλνουμε λαδάκι,
Όχι, δεν θέλω να δοκιμάσω. Τόσα χρόνια μου τα χάρισε ευλογία ο Θεός να μην γευτώ λάδι. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, δεν χρειάζεται, έτσι θα φύγω. Και να σας πω και μια άλλη ιστορία σε εκείνα τα μέρη που πολέμησε ο στρατός μας σαν σήμερα. Γνώρισα στο Αλίκο και το γνωρίσαμε μαζί με την Παπαθιά και με άλλους φίλους μου, τον Παπα Χρήστο. Τον Παπα Χρήστο που στα μέρη τα δικά μας λέγεται Κίτσιος. Ο Παπακίτσιος λοιπόν κράτησε τόσο δυνατά στα 44 χρόνια αθεΐας που φώναζε συνέχεια για Χριστό και για πατρίδα, Χριστό και Ελλάδα, Χριστό και Ελλάδα, Χριστό και Ελλάδα. Και συνέχεια τον βάζαν και τον βγάζαν φυλακές, του σπάγανε τα δάχτυλα, εδώ όλα κομμάτια, και του δέναν τα χέρια πίσω, να μην μπορεί καν να τα περιποιηθεί λίγο, και θρέφανε στραβά, στραβά και πονούσαν ατελείωτα. Και μόλις θρέφαν λειτουργούσε, να προλάβω, έλεγε στα κρυφά, να κάνω καμιά λειτουργία, γιατί αυτοί οι αντίχριστοι θα μου ξανασπάσουν τα χέρια. Και τον ξαναπιάνανε, το ξανασπάγανε τα χέρια. Περνούσε κάνα δυο μήνες, ξαναέκανε. Και όταν τον είδα, τρόμαξα πόσο στραβά ήταν όλα εδώ κολλημένα, αλλά έλαμπαν τα μάτια του όταν μιλούσε για Ελλάδα, για πατρίδα, για πίστη. Τον γνώρισα, συλλειτούργησα. Μάλλον εγώ ήμουν ψάλτης και αυτός λειτουργήσε, δεν είχα γίνει ακόμα παπάς. Και σήμερα όμως, αν πάμε σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνους τους τόπους, θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε αυτούς που κρατάνε ακόμα την πατρίδα, τα ιερά και τα οσιά της. Και όταν είχαμε πάει, κυρία Μαρία, και είχαμε λειτουργήσει δεύτερη ή τρίτη μέρα ήταν του Πάσχα, σε ένα χωριό ψηλά πάνω, και τόσο πολύ φοβότανε στην αρχή να πλησιάσουν, διότι μόλις είχαν ανοίξει τα σύνορα, και ήρθαν μετά και αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί και έκλαιγαν και κλαίγαμε, γιατί άκουσαν, λέει, Χριστός Ανέστη μετά από 44 χρόνια. Και όταν ήρθε ο Πυροδήμας και σήκωσε τα βάρη εκείνα ως αρσιβαρίστας, φώναξε δυνατά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Από, ο Πυροδήμας, από τη Χυμάρα. Από τη Χυμάρα. Από τη Χυμάρα. Και είδατε, είδατε τον Μπελέρη τώρα. Και έχετε απορία, γιατί? Διότι τη Χυμάρα δεν θέλουν με τίποτα οι Αλβανοί να τη δεχτούν ότι έχει ελληνική μειονότητα, γιατί μοιάζει η Χυμάρα σαν το παλιό το σούλι το δικό μας. Λεβέντες, πατριώτες. Και είδα σε αυτό το ντοκιμαντέρ την ταβέρνα της οικογένειας του Μπελέρη να έχει πάνω στη στέγη μία τεράστια ελληνική σημαία. Μία τεράστια ελληνική σημαία. Και είναι φυλακή τόσον καιρό, γιατί επιμένει να λέει ότι εγώ είμαι ελληνικής καταγωγής. Μειονοτικός στην Αλβανία, ναι, εκεί βρέθηκε.
αλλά ελληνικής καταγωγής. Και δύο ακόμα παραδείγματα και τελειώνω. Και όταν πάω στους Αγίους Τόπους και βλέπεις ένα χεροχρυσόστομο που είναι μια μισή πιθαμή άνθρωπος, τόσος. Αλλά έφαγα, μου λέει, πόσες φορές ξύλο, δείχνει σπασμένα δόντια, δείχνει χαραγμένο πρόσωπο. Γιατί φωνάζω, λέει, δυνατά σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι Έλληνο-Ορθόδοξα τα προσκυνήματα και έχει πάνω από το μοναστήρι του και σηκώνει πολλές φορές μια σημαία η οποία είναι 30 μέτρα μήκος. 30 μέτρα μήκος. Και τον πήρα προχθές τηλέφωνο και έκλαιγε. Του λέω, πότε θα πας στο γιατρό, γέροντα? Έπρεπε να είχες έρθει να πάμε στο γιατρό. Και κλαίγοντας μου λέει, τι λες ρε παπά, τώρα που καίνε οι πέτρες εδώ, θα φύγω εγώ από τον τόπο μου? Δεν πειράζει, εδώ ας πεθάνω, αλλά τα μέρη του τα δω, δεν τα αφήνω. Και ξέρετε πώς χτυπάει το τηλέφωνό του, το κινητό του? Κάθε χτύπος που παίρνουμε, φωνάζει το «Σε γνωρίζω», τον εθνικό μας ύμνο. Είπα πολλές φορές μέσα μου, αυτός αξίζει να λέγεται Έλληνας. Εμείς, μήπως εμείς θέλουμε την Ελλάδα σαν την Αγελάδα εκείνη να την αρμέγουμε, αλλά να μην μας νοιάζει αν θα ψοφήσει, αν την τιμάνε, αν. Γιατί εδώ θα πω και την ιστορία του Γέρο Παΐσιου. Πήγαμε, λέει, κάποτε στο Γέρο Παΐσιο, μου έλεγε μια παρέα, είναι γραμμένο και στο βιβλίο το αυτό, και είχε μια παρέα παιδιών. Και λέει, παιδιά, από πού είστε εσείς, φοιτητές? Από Θεσσαλονίκη, γέροντα. Εκεί μένουμε, εκεί σπουδάζουμε. Δεν είμαστε από εκεί, αλλά εκεί σπουδάζουμε. Αχ, λέει, πότε θα φύγετε? Αύριο, γέροντα. Αχ, ωραία, λέει ο γέροντας. Θα μου πάρετε αυτό το δέμα, το γράμμα, έτσι σαν δέμα μεγαλούτσικο. Για δέστε που είναι ο τόπος σας. Το κοιτάνε ένα παιδί, λέει, αχ, στη γειτονιά μου είναι, γέροντα, 200 μέτρα από το σπίτι μου. Θα το πάρεις, παιδάκι μου, να το πας? Ναι, γέροντα, αυλογία, βέβαια. Και τι κάνει ο γέροντας? Για να τα ακούσουμε και να καθρεφτιστούμε σε αυτό. Να καθρεφτιστούμε. Πηγαίνει μέσα, παίρνει μία πλάκα χαρτί γραμματόσημα και άρχισε να τα κολλάει. Ξαφνιάστηκαν τα παιδιά, γέροντα. Θα το πάμε στην πόρτα στους ανθρώπους ή θα το ρίξουμε στο ταχυδρομείο? Έβρε, παιδιά, αφού είπατε ότι η πόρτα είναι κοντά. Τότε, ρε γέροντα, γιατί τα βάλε στα γραμματόσημα? Και κοιτάνε τα παιδιά, είχε βάλει 3 φορές παραπάνω. Τα βάλα, παιδιά μου, γιατί η πατρίδα μου, η μανούλα μας, η Ελλάδα μας, η αγαπημένη, δεν πρέπει να το γλιτώσει αυτό, γιατί της αξίζει. Πάει, δεν πάει με το ταχυδρομείο? Και τα παραπάνω, ρε γέροντα, αφού θα πάει εξπρές. Σκαθρευτιστούμε και ας αφήσουμε τα σκέτα, τα ζήτω. Πατρίδα θέλει να την έχουμε εδώ. Η πατρίδα θέλει να την τιμάμε. Η πατρίδα θέλει να τη σκεφτόμαστε. Τώρα να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο και να πάμε έξω να κάνουμε και ένα τρισάγιο σε αυτά τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους. Πρώτα τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια.
σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη, απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, να είμαστε καλά χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Αντίδωρο παίρνετε και έξω στο όμνημιο.